Ένα ξύλο. Προτιμούμε από κερασιά, είναι πάρα πολύ καλό. Και δύο άκρες. Ένα άλλο που θα είναι βάση, το οποίο βάζουμε από πεύκο, μαλακό ξύλο δηλαδή, το οποίο το ξύνουμε λίγο γιατί το έχουμε δοκιμάσει και πριν, και δημιουργούμε ένα βέ που βλέπετε ένα ανοιχτό για να μπορεί να βγαίνει το πριονί που θα βγάλουμε. Οπωσδήποτε προς άναμα, το οποίο είναι το καλύτερο, είναι από κέδρο, φλοιός από κέδρο, και το οποίο υποχρεωτικά το τρίβουμε λίγο και το κάνουμε σαν φωλιά και το αφήνουμε δίπλα μας κοντά. Ένα κομμάτι ξύλο και ένα σκοινάκι δεμένο με ψαλιδιά και από εδώ και από εκεί, και αυτό για να μπορεί να γυρίζει άνετα η πάνω μεριά για να μην μας κόψει το χέρι. Από κάτω ένα κομματάκι ξύλο για να μπορεί να πέσει το πριονίδι με το καρβουνάκι που θα δημιουργηθεί. Πατάμε και ξεκινάμε. Μέσα εδώ είναι ένα καρβουνάκι στο πριονίδι. Βλέπετε καπνίζει. Το ρίχνουμε μέσα. Με προσοχή. Και γίνεται φωτιά από το μηδέν. Και είναι συγκίνηση να δημιουργείς φωτιά από το μηδέν. Φυσικά τις σβήνουμε για λόγους ασφαλείας.